Λιμουζίνα βεβαίως. Ναι, δηλαδή... Να πούμε ότι εννοείται ότι συνεχίζετε και καλείτε στο τηλέφωνο κατά αριστοκρατικά μας τα χαλιά. Γιατί έτσι αυτό είναι το κλίμα σήμερα. Είναι βασιλικό. Είναι αριστοκρατικό. Α, βλέπουμε εδώ λοιπόν την Ήφη, την Νίνα Φλόρ. Αυτά είναι. Ελβετικής καταγωγής λοιπόν, η Νίφη μας που παντρεύεται σήμερα στην Μητρόπολη Αθηνών τον νεότερο γιο του Κωνσταντίνου, τον Φίλιππο. Όσον αφορά λοιπόν τον ηφικό το οποίο και βλέπετε, ήδη σας είπαμε από πριν ότι είναι του οίκου Chanel. Κατέφθασε στην Αθήνα σε 6 κυβότια, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή και εγώ ίδια πού ακριβώς μπήκε το ηφικό αυτό. Ενώ η ουρά, όπως βλέπετε και εσείς του νηφικού, χρειάζεται 3 με 4 λεπτά για να μπορέσει να περπατήσει. Απολαύστε τους παρακαλώ πολύ. One photo here, please. One photo here. Sorry, sorry. Καταρχάς θέλω να πω τώρα ότι εκφράζω και την προσωπική μου άποψη ότι το νηφικό είναι θεϊκό. Είναι θεϊκό και εγώ δεν το περίμενα γιατί ναι μεν ο οίκος Chanel έχει εξαιρετικής ποιότητας ρούχα, αλλά δεν είχα ξαναδεί νηφικό και έχω συνηθίσει το κλασικό το ταγέρ. Λοιπόν, να πούμε ότι βλέπετε στις οθόνες σας απευθείας εικόνα, συμβαίνει τώρα. Ακούμε και τα βεκαλικά τα οποία προφανώς σκάνε παρότι είναι μέρα ακόμα έξω. Βλέπετε λοιπόν εδώ την Νίνα Φλόρ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και τη Μαρία στην παρέα μας να μας πει και ποιος είναι ο συνοδός της. Θεωρώ ότι ίσως είναι ο αδερφός της Νίφης. Αν με ακούτε. Δίπλα της. Ο μπαμπάς της. Ο μπαμπάς της. Ο μπαμπάς της. Α, είναι πάρα πολύ νέος. Ο εκατομμυριούχος. Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πότε την έκανε στα 20, Μαρία μου. Είναι πάρα πολύ νέος. Είναι πάρα πολύ νέος και αν ενδιαφέρεσαι, Νικολέτα μου, είναι και χωρισμένος. Οπα. Α, μάλιστα. Τι ωραία. Ήταν η σημαντικότερη πληροφορία. Ωστόσο, αν μας ακούει ο Πάνος, εγώ νομίζω ότι η τιάρα που φοράει είναι η τιάρα Κιμήλιο της Άννας Μαρία. Είναι η τιάρα που φορούσε. Μας επιβεβαιώνει. Είναι η τιάρα που φορούσε η Άννα Μαρία στο γάμο της, που ήταν δώρο από Ακριβώς. τη μητέρα της. Άρα στην ουσία η τιάρα αυτή Ακριβώς. κάνει την εμφάνισή της ξανά μετά το 1964. Είναι αυτή που η τιάρα που τη συνόδευε, η πρίκα της που ήρθε στην Ελλάδα και ήταν, είναι η τιάρα που φορούσε η Άννα Μαρία. Αχ, κλείσανε οι πόρτες και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, αλλά εγώ τώρα από το μπλε χαλί της Μητρόπολης Αθηνών. Η τιάρα αυτή πέρασε και στις τρεις νύφες.